Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Εγώ είμαι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και ναι, ξέρω. Δεν έκανα για 2 μέρες βίντεο. Αλλά και πάλι άμα δεν κάνω ρε παιδιά μια μέρα βίντεο, πού θα βγει το θέμα. Ξέρετε γιατί δεν έκανα βίντεο, ήμουν άρρωστος. Ναι, επίσης έφτασα 1441 τότε. Και έκανα και το Σεραφείμ 2009 βίντεο. Είναι λογικά πάνω αυτός. Οπότε ναι. Okay, έχω 4 φίλους. Τον Γιώργο, τον Mobile Κόντο, τον Σαπλέ 16 και τον Σεραφείμ 2009. Και σας αποδέχομαι, είπα. Το ad μου είναι 16D278F9. Να το γράψετε εδώ, θα πατήσετε ad. Εγώ θα πάω στο request και θα σας κάνω friend. Λοιπόν, άμα και εσύ θέλεις να συμμετέχεις στο κανάλι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ένα subscribe δυνατό, να πατήσεις like σε όλα μου τα βίντεο, και άμα θέλεις να μην χάνεις κανένα άλλο βίντεο, να πατήσεις το καμπανάκι βέβαια. Αυτά. Ο Γιώργος δυστυχώς δεν είναι εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μπει κάπου όροτε σε κάποια άλλη φάση που θα παίζω εγώ τώρα. Άμα θέλετε ή και ο Γιώργος κανάλι, πηγαίνετε κάτω του εγγραφή, λέγεται ή George Ποντόσφαιρο ή άμα είναι, δεν ξέρω το άλλο του όνομα τώρα, άμα κάνει καινούριο δεν ξέρω. Δυστυχώς όχι. Θα κάνει και αυτός hide from zombies και θα συμμετάσχω κι εγώ. Τώρα από το παρόν πρέπει να περιμένω, αλλά θα το πω στο κομμεντάζ. Λοιπόν παιδιά, το μάτι τελείωσε μετά από 5 λεπτά, ξέρω, 2 λεπτά. Όπως είπα, αν θέλετε κι εσείς να μην χάρετε κανένα άλλο βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι. Και αυτή θα είναι σίγουρα η μεγάλη υποστήριξή σας. Άμα θέλετε να παίξουμε μαζί, το ad μου το έχω πει στην αρχή. Πηγαίνετε κάντε με ad και εγώ θα σας κάνω friend. Και όποτε είναι θα κάνουμε βίντεο μαζί. Όπα! Το αριστερό. Μπρος το παρόν να βάλω ένα αρχικό τώρα εδώ. Τώρα άμα είσαι AR, σε σώζει σε κάποια φάση, σε σώζει. Μπορεί να σε σώσει το AR. Εδώ θα είναι κλειστά. Εδώ ανοίγει, τέλεια. Αλλά αυτή την πίστα δεν την πολύ ξέρω και πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, θα τη μάθω, σιγά σιγά τη μαθαίνω. Okay. Από εδώ ήρθα. Α, εδώ να πάω. Ναι, από εδώ θυμάμαι. Από εδώ έβγαινες, ναι, απλώς. Εμείς από εδώ δεν πάμε. Έχει δει. Άρα. Ναι, το σκότσα παιδιά. Σκότσα το ζόμπι. Αυτός αυτοκτόνησε από το δηλητήριο. Σας είπα ότι δεν θέλω να πάω από εκεί γιατί έχει δηλητήριο και θα πεθάνω. Και είδατε τι έβαζε ο φίλος μας. Τι πάτησε. Μην μου πεις τώρα πως είναι από εδώ το ζόμπι. Όπα, από εδώ. Τέλεια, φεύγουμε. Έχει μείνει μόνο ένα ζόμπι. Αυτό είναι καλό, αλλά άμα μας βρει, θα είναι κακό. Το παίκτη μου τον έχω level 8 και μαζεύω λίγα χρήματα για να τον αναβαθμίσω level 9. Λοιπόν, θα πάρω το δίκανο, επειδή κάνει καλό headshot και έχουμε βρει και σφαίρες. Το δίκανο, περίμενε, είχα βρει και εδώ κάτω σφαίρες. Ανά το ζόμπι. Έχουν γίνει 3. Δύο βρήκα κολπάκι. Σόφα. Όπα, λάγκερ. Φίλε, έχει λάγκο τύπος. Ναι, φαίνεται ότι έχει λάγκο. Τώρα θέλω να πάω μία φορά να τελειώνει. Δεν έχω σφαίρες που πάω ρε.
Βοήθεια. Με κυνηγάει μανιακός. Ο σνάιπερ. Hunted. Με σφαίρες. Ωραία. Αυτό. Και αυτό κάνει τέλειο damage. Κάνει καλό. Απλώς δεν έχει καλό στόχο. Λάγκαρ αυτός. Ρε πως γίνεται να έχει τόσο μικρό στόχο και να άστοχη. Ναι ρε παιδιά, έπεσε το κάτι μου. Και μόλις πέρα. Πιο πολλά είναι και άλλοι από εδώ πάνω. Ωραία. Α, αυτός είναι από πριν, λογικά θα την έχω αυτό λόγο. Λέτε ωραία. Άμα είσαι ζόμπι έλεγε. Να, είδατε, τον είχα αφήσει low. Και έμεινε ένας εδώ. Όπα. Το σε δηλητήριο. Πρέπει να το προσέχουμε γιατί όταν είναι νεκρά τα ζόμπι μπορεί να τέτοιο να δηλαδή αυτή συγκεκριμένη. Ω! Πέθανε το ζόμπι από τραπ. Πω! Τέλος παντών βγήκα πρώτος, δεν πειράζει. Αν τι δεν πειράζει, αυτό είναι καλό. Συνεχεία τρόπαια, άμα νικάς παίρνεις και τρόπαια τα οποία σε οδηγούν σε διάφορα records. Δηλαδή είναι σαν το Fortnite, όποιοι παίζουν Fortnite. Είναι σαν τα level, δηλαδή άμα περάσει level μαζεύεις διάφορα rewards. Δηλαδή εγώ τώρα που περνάω τρόπαια παίρνω rewards. Από εδώ θέλω να έρχομαι πάντα. Γιατί παιδιά έχω βρει ένα μικρό cheat που μπορεί να κερδίσω από το χρόνο. Αλλά καμιά φορά είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να μην έχει βρει ένα κατάλληλο όπλο με σφαίρες. Και απλά να σου έρθει ένα ζόμπι και να σε σκοτώσει. Τι πίστα πρέπει να τη ξέρεις πολύ καλά. Πρέπει να έχεις κατάλληλα όπλα είπα, οπότε τώρα που έχω εγώ μόνο ένα είμαι απλά ένα τίποτα. Όπα, βρήκα σφαίρες. Τέλεια παιδιά, το τερματίσαμε. Παιδιά άμα θέλετε για σφαίρες υπάρχει ένα μικρό cheat. Άμα πάτε πάνω στις σφαίρες και τις πατάτε συνεχόμενα συνέχεια γρήγορα δηλαδή τότε οι σφαίρες θα μπορεί να φτάσουν και στο max. Δηλαδή τώρα εγώ που βρήκα σφαίρες το έκανα αυτό για, και πήγε στο max τώρα. Και τώρα μπορώ, έχω 5 γεμιστήρες κάπου εκεί. Κάποιος has been eaten. Λογικά κάποιος πέθανε από full damage ή πέθανε από δηλητήριο. Βάζω εδώ traps, μπορεί να έχω παγιδευτεί. Και άλλος πέθανε από τέτοιο. Τέλος πάντων, βάζω εδώ traps, αλλά επειδή έχω πολλές σφαίρες στο όπλο μου, αυτός θα πατήσει τα traps και εγώ θα τον σκοτώνω, γιατί θα είναι stuck. Knock. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, θα έχει σταματήσει. Βάζω όσα traps γίνεται για να του κόψουν πολύ damage. Και αλλά άμα έχει μόνο ένα συγκεκριμένο παίκτη βάζει traps. Αυτός που έχω τώρα βάζει traps. Και είναι μόνο αυτός που βάζει traps. Δηλαδή δεν μπορείτε να πάρετε ξέρω εγώ τον γέρο ή τον γιατρό και να θέλετε να βάλετε traps. Αυτό είναι λίγο πώς να το πω, είναι λίγο ανόητο. Τώρα βάζω traps, άμα έχετε το παίκτη και θέλετε να το κάνετε αυτό μην το κάνετε μόνο σε ένα σημείο, πάτε και λίγο πιο εδώ. Γιατί άμα έρθει το ζόμπι θα πατήσει και τις τρεις και θα φανούν τρεις. Και άμα έρθει η ζόμπι από πίσω εσύ δεν θα έχεις άλλο trap, πρέπει να σου φορτώσεις κατευθείαν. Γι' αυτό εγώ βάζω και λίγο πιο πίσω. Ωραία, δύο άτομα μείνανε, εγώ και ένας άλλος. Λογικά θα κερδίσω από το χρόνο, δεν γίνεται να μην κερδίσω φίλα. Χάτσι ζόπεν. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή έρευνα. Να δω άμα υπάρχει το hatch. Αν και τώρα βλακεία κάνω που φεύγω, γιατί μπορεί να είναι το να με δουν. Ωχ, το hatch! Τελικά δεν έκανα βλακεία. Μια χαρά έκανα. Δεν έκανα το hatch. Ουι, σκινάρα φίλε. Τι σκιν είναι αυτό ρε. Ωχ, λάγκαρε. Φύγει από μπροστά ρε. Φουριό, καραμίτρο. Τι κάνει ρε ο τρελός ρε. Τι κάνει ο τρελός. Και τώρα, όπα. Όχι ρε. AR ή αυτό που έχω τώρα. Αν και μου έχει πει ένας φίλος μου
Πως αυτό το όπλο παίζει να είναι το καλύτερο. Συντάμωση και τέτοιο. Τέλος πάντων, το πήρα πριν. Αλλά μια βρήκα το AR. Έτσι, τώρα τις πέρες θα το πάω max βέβαια. Έχω γρήγορο χέρι. Όπα, πυροβόλησμοι παντού. Τι γίνεται ρε παιδιά, θέλω να συμμετάσχω κι εγώ. Όπα, όχι, όχι, φύγε, φύγε. Παιδιά, άμα πέσετε στη φωτιά έχετε πεθάνει. Σας κόβει ζωή. Ναι, όπως τώρα εγώ έπεσα κατά λάθος στο κουτάκι. Μου έκοψε κατάρμα η ζωή. Επίσης άλλο ένα cheat είναι εδώ. Να βάλεις traps συνέχεια, traps, traps, traps. Και άμα έχεις φίλους όμως. Αλλά πρέπει να προσέχεις να μην σου πεταχτούν από εδώ ή από εδώ. Γιατί από εδώ μπορούν αν είναι τα ζόμπι να σκεφαλώσουν και απλά να σε σκοτώσουν. Ναι. Οπότε ένας τρόπος είναι αυτός για να μην πεθάνεις. Ένα ζόμπι είναι σκοτωμένο. Ένας άνθρωπος πέθανε. Ένα ζόμπι έχει μείνει, αλλά... RIP. Πού είσαι, φίλε. Θα βάλω εγώ συγκεκριμένα traps εδώ. Και βέβαια θα κλείσω και την πόρτα. Βασικά έπρεπε να του βάλω λίγο πιο εδώ, βλακή έκανα. Για να μην το δούνε και όποτε να πάνε να ανοίξουν, να πιάσουν στο trap. Εν τω μεταξύ πρέπει να προσέχεις τρία σημεία εδώ, ενώ στην άλλη πρέπει να προσέχεις μόνο ένα. Την πόρτα μόνο. Τώρα εδώ βάζουμε traps, το γεμίζουμε. Άμα είσαι με φίλους, καλύτερα είναι, γιατί ένας κοιτάει από εδώ, άλλος από εδώ και άλλοι βάζουν traps. Να, βλέπετε αυτόν. Τι θα πεις εδώ. Τι έγινε ακριβώς. Έγινε η βλακεία που ήξερα. Τέλος πάντων, εγώ κάνω λίγο live match. Γιατί κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό επεισόδιο. Ξεφύγαμε μία φορά από hearts. Ήταν τέλεια αυτή η φορά. Έχουμε φτάσει 1459 τρόπια και θέλω να φτάσω σε αυτό εδώ. Γιατί μου δίνει παίκτη. Και από ένα τέτοιο chest, όπα, είναι και διαφημίσεις, περιμένετε λίγο. Ωραία, έπια. Από τέτοιο chest πήρα αυτόν εδώ. Και τώρα θέλει 5000, εγώ έχω 4426. Και λογικά, άμα ανοίξω το chest, μπορεί να μου δώσει έναν epic. Ή θα μου δώσει αυτόν εδώ. Που είναι βασικά πιο σίγουρο, αυτός έχει parkour, δηλαδή αρκεί για ένα μπλοκ να πηδάει, πηδάει δύο και αυτό είναι καλό. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει αυτό το επεισόδιο, το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε, να μάθατε και κάτι τέλος πάντων. Το ID μου, να το ξαναπώ, είναι αυτό, 16D278S9. Τέλος πάντων, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο, μέχρι τότε. Like, subscribe βέβαια για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις και μέχρι τότε θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο από μένα, αντίο.